Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Καθημερινώς η ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου κοντά σας, ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμό. Σήμερα θα πάμε να δούμε την ωραία μας Πάφο με τον ανταποκριτή μας, κύριο Νίκο Μουστάκα. Κύριε Μουστάκα, γεια σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Χριστίδη, σε εσάς, τους τηλεθεατές σας από την Κύπρο μας. Τι λέει η όμορφη Πάφο μας? Είναι ένας καλός ανοιξιάτικος καιρός σήμερα στην Κύπρο, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία 28 βαθμού. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα και η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν στην όμορφη Πάφο μας και προσωπικά θα θέλαμε να μάθουμε ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση με το θέμα COVID και ούτω καθεξής. Τη Δευτέρα 10 Μαΐου η Κύπρος άνοιξε την εστίαση, τα εμπορικά κέντρα, το λιανεμπόριο και πλέον άρθηκαν οι περιορισμοί των μετακινήσεων μέσω SMS. Αυτό έδωσε την ευκαιρία να ανοίξουν όλες οι επιχειρήσεις πλέον και σιγά σιγά έχουμε και άνοιγμα κάποιων ξενοδοχείων. Ακόμα δεν είναι πάρα πολλά ανοιχτά, όμως κάθε εβδομάδα ανοίγουν όλο ένα και περισσότερα ξενοδοχεία και ευελπιστούμε από τον Ιούνιο και μετά σχεδόν όλα τα καταλήματα να έχουν ανοίξει για την τουριστική σεζόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει επισκεψιμότητα στην Πάφο? Από αυτό το Σαββατοκύριακο ευελπιστούμε την άφιξη ορισμένων τουριστών από την εγχώρια αγορά και τα Σαββατοκύριακα συνήθως. Εκτός αυτών, από πλευράς επισκέψεων από το εξωτερικό, υπάρχουν κάποιοι επισκέψεις από τη Ρωσία κυρίως και από το Ισραήλ. Οι πληρότητες των ξενοδοχείων αυτή τη στιγμή είναι αρκετά χαμηλές, είναι γύρω στο 10-15%. Και από ό,τι μαθαίνουμε, υπάρχουν δυστυχώς και κάποιες ακυρώσεις κρατήσεων από το Ισραήλ, λόγω των γεγονότων που γίνονται στη Μέση Ανατολή μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Ας μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Υπάρχει επισκεπτιμότητα αυτή τη στιγμή από Μεγάλη Βρετανία? Όχι. Δυστυχώς, τουρίστες από την Ευρώπη, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Σκανδιναβία, οι οποίες χώρες αυτές είναι ο βασικός αιμοδότης του νησιού, δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχουν. Αναμένονται από Ιούνιο ή ακόμα και από Ιούλιο πλέον οι αφίξεις από αυτές τις χώρες. Η εστίαση άνοιξε, όπως μας είπατε. Ποιες είναι οι προβλέψεις, είναι θετικές ή αρνητικές? Έχουν ανοίξει αρκετά εστιατόρια πλέον, όχι όμως όλα. Τα εστιατόρια τα οποία βασικά δουλεύουν με ξένο κόσμο, με τουρίστες, ακόμα αρκετά δεν έχουν ανοίξει. Από την πρώτη μέρα του ανοίγματος, στις 10 του Μάη, ανοίξανε κυρίως οι επιχειρήσεις και τα εστιατόρια τα οποία βασίζονται στην εγχώρια αγορά, στους ντόπιους ανθρώπους. Στα κυρίως τουριστικά μέρη όμως που βασίζονται πάνω στους ξένους επισκέπτες, αρκετά ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Ευελπιστούμε με την πάρα των εβδομάδων και όσο αυξάνεται το τουριστικό ρεύμα το εξωτερικό να ανοίξουν και αυτά τα εστιατόρια. Ακόμα πάντως κυμαίνονται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Ας μιλήσουμε λίγο τώρα ξενοδοχειακά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μονάδες οι οποίες είναι έτοιμες και πόσες είναι αυτές να δεχτούν τουρισμό? Η Πάφος βασικά έχει περίπου 60 μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Έχει ανοίξει ένας μικρός αριθμός, ο οποίος άρχισαν σιγά σιγά από τις αρχές του Μάη για το Πάσχα μας. Ακόμα όμως δεν είναι πάρα πολλά ξενοδοχεία που έχουν ανοίξει. Έχουν ανοίξει ορισμένα, αλλά κάθε εβδομάδα παρατηρούμε ότι ανοίγουν περισσότερα καταλήματα και ευελπιστούμε από τον Ιούνιο να είναι σχεδόν όλα σε πλήρη λειτουργία. Αν και όπως σας είπα, οι πληρότητες των ξενοδοχείων αυτή τη στιγμή είναι αρκετά χαμηλές, κυμαίνονται γύρω στο 10-15%.
σε αυτές τις μεγάλες μονάδες. Μας είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει ένα ποσοστό 15% αποκρατήσεις. Ισχύει και για τις μεγάλες μονάδες αυτό? Ναι, ισχύει. Ισχύει. Λίγο πολύ όλα τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, γιατί όπως σας είπα, οι χώρες οι οποίες έρχονται οι τουρίστες είναι συγκεκριμένες χώρες. Μέχρι να δούμε κανονική ροή από την κυρίως Ευρώπη, την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, δυστυχώς οι κρατήσεις θα κυμανθούν σε χαμηλά επίπεδα ακόμα. Και ποιο μήνα νομίζετε ότι θα ανέβει αυτή η επισκεψιμότητα των Ευρωπαίων προς την Πάφο? Οι εμβολιασμοί στην Κύπρο είναι σε αρκετά γρήγορο ρυθμό. Έχουν εμβολιαστεί περίπου το 65% του πληθυσμού με την πρώτη δόση και σύντομα ευελπιστούμε ότι το νησί θα γίνει ένα COVID-free νησί, το οποίο αυτό θα ενθαρρύνει και τους Ευρωπαίους να επισκεπτούν την Κύπρο. Από τον Ιούνιο ευελπιστούμε να ξεκινήσει μια πιο κανονική ροή. Είναι καλά τα μηνύματα αυτή τη στιγμή που έχουμε για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, η οποία πολλά ξενοδοχεία έχουν αρκετά καλές πληρότητες. Αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον το κυρίως καλοκαίρι, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος. Μου άρεσε αυτή η λέξη που είπατε, κύριε Μουστάκα, το μεγάλο στοίχημα. Νομίζετε θα το κερδίσουμε ή όχι? Πιστεύω θα το κερδίσουμε, ναι. Χρειάζεται υπομονή, επιμονή. Όπως σας είπα, εμβολιαστικά το νησί πάει πάρα πολύ καλά και ευελπιστούμε σύντομα θα έχει αποκτήσει ανοσία ο πληθυσμός, ο οποίος θα είναι πάρα πολύ καλό για τους ανθρώπους εδώ, αλλά και μια καλή διαφήμιση για το νησί μας, ότι θα είναι ένα καθαρό νησί πλέον που θα ενθαρρύνει και τους ξένους τουρίστες να τον επισκεφτούν. Δώστε μας μία ποσοστιαία μονάδα επί της 100. Οι εμβολιασμοί σας ποιοι είναι αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει η πλατφόρμα ηλικιακά για τους ανθρώπους που είναι στα 25 έτη. Έχει πέσει αρκετά χαμηλά. Όπως σας είπα, έχει εμβολιαστεί περίπου το 65% του πληθυσμού με την πρώτη δόση. Ένα περίπου 15% έχει κάνει και τις δύο δόσεις. Προχτές γίνανε περίπου 55.000 τεστ στο νησί και υπήρχαν 280 ευρώ θετικά κρούσματα. Ένας αρκετά καλός αριθμός, αν αναλογιστούμε ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο αριθμός των θετικών κρούσματων είχε φτάσει περίπου τα 1.000. Αυτή τη στιγμή έχετε αριθμό κρούσματων 1.000. Όχι, είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες. Προχτές ήταν στα 280 και την τελευταία εβδομάδα είναι περίπου στα 250 με 400 την ημέρα. Και όπως σας είπα, να λογιστούμε πριν από το Πάσχα, είχαμε φτάσει στα 800 με 1.000 κρούσματα. Οπότε ο αριθμός των κρούσματων έχει πέσει σημαντικά. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο για την εποχή μας. Όπως ξέρετε, ναι, σίγουρα, είμαστε πολύ κοντά στην τουριστική μας εποχή, οπότε ελπίζουμε να φύγουν αυτά τα κρούσματα σύντομα. Ελπίζουμε θα πάμε καλά πάντως. Νοσοκομεία διαθέτει η Πάφος εξοπλισμένα? Ναι, σίγουρα. Υπάρχει το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο, και μετά υπάρχουν φυσικά και γύρω στις 4-5 ιδιωτικές κλινικές. Αλλά το μεγάλο βάρος σίγουρα έχει πέσει στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, της Λεμεσού, της Λευκοσίας και της Λάρνακας. Πολύ καλά. Συγκοινωνιακά, αυτή τη στιγμή, πού βρίσκεται η Πάφος? Σε σχέση με τις άλλες χώρες, η αεροπορική του σύνδεση είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα, λόγω του κορονοϊού. Η Πάφος διαθέτει αεροδρόμιο, το οποίο είναι σε full season από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο, με μεγάλον αριθμό πτήσεων κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, από τη Ρωσία, από τη Γερμανία και από το Ισραήλ. Αλλά αυτή τη στιγμή, λόγω της κατάστασης, δυστυχώς δεν υπάρχουν πτήσεις ούτε από τη Μεγάλη Βρετανία, ούτε από την Γερμανία. Υπάρχουν λίγες από το Ισραήλ
και υπάρχουν πολύ περισσότερες πτήσεις από το αεροδρόμιο της Λάρνακας βασικά, το οποίο είναι περίπου στα 150 χιλιόμετρα μακριά μας. Ωραία. Από τον Υπουργό σας Τουρισμού, έχετε κάποια ενημέρωση τελευταίως? Γίνονται αρκετά συχνά δελτία τύπου, ενημερώσεις από το Υπουργείο. Όλοι προσπαθούν και κάνουν το καλύτερο. Βοηθάνε τους ξενοδόχους επίσης, τους δίνουν κάποια, θα μπορούσαν να πω, κάποια βοήθεια, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ανταπεξέλθουν. Και υπάρχουν και μεγάλες καμπάνιες στο εξωτερικό σχετικά με τη διαφήμιση της Κύπρου, το τι προτερήματα έχει και ότι είναι ένας ιδανικός βασικά τουριστικός προορισμός. Ας παραμείνουμε σε αυτό που είπατε, διαφήμιση του νησιού. Αυτή τη στιγμή, τι διαφήμιση διαθέτει η Πάφος προς την Ευρώπη? Έχει κάνει αρκετά μεγάλα βήματα ο Δήμος της Πάφου, ο οποίος διαφημίζει το Δήμο σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, το πρώτο αυτό, αλλά και ο Δήμος σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού έχει κάνει και αυτός την προσπάθειά του ώστε να αναδειχθεί η Πάφος πάλι σαν ένας πολύ καλός, οικογενειακός και ήρεμος τουριστικός προορισμός. Αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο, διότι υπάρχει ποιοτική, μάλλον ποιοτικός τουρισμός στην Πάφο και αυτό ελπίζουμε να υπάρχει και φέτος για να κρατήσουμε το επίπεδο εκεί που πρέπει. Υπάρχει επίσης και μια μεγάλη σκέψη, συγγνώμη κύριε Χριστίδη, ότι σιγά σιγά να βρεθούν και άλλοι προορισμοί, ώστε να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τη Μεγάλη Βρετανία και από τη Ρωσία, αλλά υπάρχουν μεγάλες συζητήσεις, ώστε πλέον ήρθε η ώρα να ανοίξουν και άλλοι προορισμοί, ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από μία ή δύο χώρες. Ασφαλώς. Μελέτες υπάρχει στην Πάφο, υπάρχουν μάλλον μελέτες στην Πάφο για πράσινη ενέργεια? Βασικά, ακόμα το νησί και η Πάφος είναι σε νηπιακό επίπεδο ακόμα ως προς αυτά τα βήματα. Αλλά υπάρχει σίγουρα τελευταία λίγα χρόνια μια πιο μεγάλη ευαισθητοποίηση, ειδικά με την ανακύκλωση από πάρα πολύ κόσμο, αλλά ακόμα για τα πιο πολύ περιβαλλοντικά θέματα ακόμα βρισκόμαστε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Γίνονται πλέον καμπάνιες σιγά σιγά για την ευαισθητοποίηση του κόσμου, των φορέων, ώστε να γίνει πιο πράσινη ο τόπος, η Πάφος και ολόκληρο το νησί. Ευχάριστο αυτό και ας ελπίσουμε ότι θα βαδίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα χρειάζεται απλά χρόνος, δουλειά και υπομονή. Έτσι. Η Πάφος έχει εκλεγεί ως η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2017. Σωστά. Το εμβαδόν της Πάφου είναι 400 χιλιόμετρα, με πληθυσμό 35.961 άτομα το 2018. Παραλίες διαθέτει Πέτρα του Ρωμιού, κόλπος των παραλίων, κάστρο της Πάφου, Νέα Πάφος, Λουτρά της Αφροδίτης και άλλα πολλά. Εξήγησέ μας σχετικά πάνω για αυτές τις παραλίες. Είναι οργανωμένες παραλίες? Ο κόσμος τις προτιμάει στις διακοπές να τις επισκέπτεται? Οι παραλίες της Πάφου είναι φουλ οργανωμένες. Λειτουργούν από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο περίπου. Φουλ οργανωμένοι, με full service. Υπάρχουν bars, beach bars, υπάρχουν ξαπλώσεις, ομπρέλες, τα πάντα. Φυσικά υπάρχουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και παραλίες οι οποίοι πάει ο καθένας μόνος του, στην ησυχία του, αλλά όλες οι παραλίες της Πάφου, της επαρχίας, είναι σίγουρα όλες πλήρως εξοπλισμένες, ώστε να ανταπεξέλθουν στη μεγάλη κίνηση που υπάρχει τους καλοκαιρινούς μήνες. Ωραία. Κάτι άλλο σχετικά με την Πάφο, κύριε Μουστάκα, έχετε να μας πείτε?
Η Πάφος γενικά είναι ένας όμορφος τόπος, ήσυχος τόπος, με πολύ φιλόξενους ανθρώπους που βοηθάνε τον καθέναν τουρίστα που δεν γνωρίζει αρκετά πράγματα και να τους βοηθήσουν. Και πραγματικά αυτό το να γνωρίζουν και οι τουρίστες. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ο οποίος έρχεται στην Πάφο και 2 και 3 φορές το χρόνο. Ωραία. Όπως ξέρετε, η ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου είναι η γέφυρα του απόδημου ελληνισμού. Η Μεγάλη Βρετανία αγαπάει πάρα πολύ την Πάφο, γενικά την Κύπρο. Οπότε εμείς το έργο που θα παράγουμε αυτή τη στιγμή είναι να δείχνουμε την Πάφο, ολόκληρη την Κύπρο, τις ωραίες παραλίες, την Ελλάδα μας και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτή είναι η ταυτότητά μας. Είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει και σας ευχόμαστε τα καλύτερα και θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε κοντά μας εβδομαδιαίως, να τα λέμε, να μαθαίνουμε τα νεότερα της Πάφου ολοκλήρου της Κύπρου. Φυσικά τώρα που ο τουρισμός αρχίζει σιγά σιγά να μας δείχνει τα σημάδια του και ας ελπίσουμε ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε και πιστεύω ότι στο τέλος όλα θα κινήσουν καλά και θα επιστρέψουν τα πράγματα στην κανονικότητά τους. Έτσι, αυτό και εμείς ευχόμαστε. Κύριε Μουστάκα, σας ευχαριστούμε για την ώρα σας. Ήσασταν πολύ σαφές καλά. Με τις ευχαριστούμε τη φιλοξενία σας. Και ελπίζω να σας έχουμε ξανά την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι από την Πάφο. Επίσης, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτή ήταν η όμορφη Πάφος. Νομίζω ο κύριος Μουστάκας μας εξήγησε το κάθε τι. Στη συνέχεια του προγράμματος μας, απολαύστε τις παραλίες και τις ομορφιές της. Να είστε πάντα καλά. Καλό σας απόγευμα.